Τρεις αγωνιστικές πριν το τέλος κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος και σε ένα κομβικό παιχνίδι για εμάς βαθμολογικά, γιατί εδώ πέρα που έχουμε φτάσει θέλουμε να διεκδικήσουμε τελευταία στιγμή με τελευταία αγωνιστική το καλύτερο δυνατό και εδώ πέρα που είμαστε το καλύτερο δυνατό για εμάς είναι η είσοδος στα play-off. Σε ένα λοιπόν πολύ κομβικό παιχνίδι αναγκαστήκαμε να δώσουμε χωρίς 15 γιατί είχαμε αυτό από εσείς σύμπτωσης και τον Νούμιτς που δεν μπορέσανε να είναι καν στον πάγο. Καταλαβαίνετε ότι με αντίπαλο τον πάγο πόσο δύσκολο ήταν από πριν το έργο μας. Παρ' όλα αυτά, εγώ θα μείνω σε αυτή την τεράστια προσπάθεια που είδα από παιδιά και από ένα σύνολο το οποίο πρώτη φορά παίζει μαζί. Πριν να παρουσιάσω ότι ο Μάρκοβιτς ήταν το πρώτο του παιχνίδι, ο Τόρσε μετά από το Μάιο που είχε το τελευταίο παιχνίδι ήταν το πρώτο 90 λεπτό, ο Σούμπρε μετά από δύο μήνες τραυματίας και αυτός ξεκίνησε το μάτς και το τελείωσε. Ο Ελιάδης που πέτυχε και το κόλλησε παθήνη και το εμφάνισε στο παιδί και γενικά αυτό το οποίο έβγαλε σήμερα αυτή η ομάδα μας αφήνει έτσι μια αίσθηση ότι το μέλλον μας θα είναι πολύ καλύτερο. Κάτι για το οποίο δουλεύουμε και μορφούμε άπαντες. Κάνε σε ρέσο τα δύο γκολ, τον οποίο θεωρώ το δεύτερο γκολ του Ντάουκλας ότι ήταν κομβικό στο 47 πριν μπούμε στα αποδυτήρια για το ημίχρονο. Αν εξαιρέσω λοιπόν τα δύο γκολ, ο Πάοκ δεν δημιούργησε κάτι άλλο ιδιαίτερο. Εμείς προσπαθήσαμε να πατήσουμε σε αντίπαλη περιοχή. Είχαμε αρκετές προϋποθέσεις. Πετύχαμε ένα όμορφο γκολ και από εκεί και πέρα έχω την εντύπωση ότι φαινότανε πιο εύκολα ότι μπορεί κάποια στιγμή να πετύχουμε και κάτι το οποίο θα λεγόταν άθλος, να πάρουμε αποτέλεσμα σήμερα, παρά να δεχτούμε τρίτο γκολ έτσι όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι. Θα μείνω λοιπόν και θα δώσω συγχαρητήρια σε αυτά τα παιδιά. Δεν θέλω να μιλήσω καν για το κομμάτι της διαιτησίας, αλλά θα πρέπει να δω τη φάση την οποία στο πρώτο ημίχρονο είδε και ο διαιτητής ο ΒΑΡ, εγώ δεν το έχω δει. Θα χρειαστεί να το δω. Έχω την εντύπωση ότι μπάλα βρήκε χέρια. Θα πρέπει να το δω για να αξιολογήσω καλύτερα τη συγκεκριμένη περίπτωση. Αλλά έχω επαναλάβει από αυτό εδώ πέρα το θέμα ότι το κομβικό δεν είναι μια φάση στην οποία θα ελέγχεται από το ΒΑΡ. Μια διαιτησία κρίνεται εν γέννη από την όλη παρουσία. Δεν θα μείνω όμως αυτό γιατί ήταν και ξένος διαιτητής. Και βέβαια οι ξένοι έρχονται για να μπορέσουν να έχουν καλύτερη απόδοση από τους ξένους. Θα συνεχίσουμε λοιπόν τις δύο τελευταίες αγωνιστικές να διεκδικήσουμε αυτό που μας αναλογεί. Ο στόχος μας είναι να πάρουμε 6 βαθμούς στα δύο τελευταία παιχνίδια. Το ίδιο θα κάνουμε γίνοντας στο Βόλο. Υποδεχόμαστε τελευταία αγωνιστική την Τρίπολη. Και θα δούμε τη φετινή μας πορεία την 1η Μαρτίου με τι βαθμούς θα μας βρει και εν τέλει πού θα είμαστε. Να πει τόσο ΠΑΟ, ο οποίος μετά από τόσες αγωνιστικές έκανε ήττα πρόσφατα, ξαναβρήκε τα πατήματά του, ξαναπήρε νίκες. Να ευχηθώ το καλύτερο στην ομάδα του ΠΑΟ λοιπόν και να είσαι σίγουροι ότι με αυτά τα οποία είδαμε σήμερα, το μέλλον του δικό μας διαγράφεται εμπίονο και γι' αυτό επαναλαμβάνω ότι δουλεύουμε μόνοι. Ήταν έκπληξη για μένα και τα παιδιά, όχι έκπληξη σαν αφορά την αγωνιστική τους παρουσία, αλλά την ετοιμότητα τους. Και όταν βλέπω παιδιά τα οποία δεν είναι η ψυχή τους, που αντιπαρέρχεται της φυσικής κατάστασης που έχουν, είναι το νέο μοτίβο έτσι που θέλουμε να περάσουμε σε
στην ομάδα να μην παρατάει κανένα παιχνίδι. Γιατί αρκετές ομάδες με 0-2 στο ημίχρονο απέναντι στον ΠΑΟ, ενδεχομένως να σκεφτόταν το πώς να μην διαβληθεί το σκορ και να μην υπάρχει μια άσχημη ήττα. Εμείς δεν το έχουμε σκεφτεί ποτέ. Και καταφέραμε να μπούμε στο παιχνίδι και παρά λίγο να διεκδικήσουμε και κάτι καλύτερο σήμερα. Αυτά. Κάποια ερώτηση. Coach, μια ερώτηση. Επειδή ιστορικά η Λάρισα είχε μεγάλο ρόλο στο ελληνικό πρωτοποδόσφαιρο με την παραγωγή ελληνικών παικτών και με αφορμή τον γκολ Βιλιάδη σήμερα, εάν θεωρείτε ότι μπορεί να είναι ένα στόχο και αν είναι έτοιμη η Λάρισα κύριος να το κάνει, να δώσει την ευκαιρία σε νεαρά παιδιά Έλληνες να αρχίσουν να παίρνουν περισσότερο. Από εδώ και στο εξής. Κοιτάξτε, ο στόχος ο δικός μας και του μεγαλομετόχου και ο δικός μου είναι ότι να ζητούμε τα ταλέντα που μπορούμε να πάρουν από όλη την Ελλάδα. Ήδη για το καλοκαίρι υπάρχουν άλλα δύο παιδιά τα οποία έχουμε δει από μικρότερες κατηγορίες. Ο Ελιάδης ήρθε από το Διαγόρα, καταλαβαίνετε κι εσείς ότι είναι τεράστια διαφορά της κατηγορίας συγκεκριμένης με τη Super League. Και μας έκανε χαρούμενους γιατί είναι ένα παιδί το οποίο πραγματικά το πιστεύουμε. Είδε χρόνο συμμετοχή στο πινακά. Ούτως ή άλλως θα δώσουμε την ευκαιρία σε όλα τα ταλέντα που υπάρχουν στις μικρότερες κατηγορίες για να επανδρώσουν ένα μέρος του ρόστερ το καλοκαίρι. Αυτό είναι στο προγραμματισμό μας και αυτό θα πράξουμε γιατί πιστεύουμε ότι υπάρχει ταλέντα ακόμα στην Ελλάδα. Πιστεύουμε ότι υπάρχει ταλέντο και στον νομό μας. Θέλουμε να μπορέσουμε να εκμεταλλευτούμε και τα δύο. Και εξάλλου η Λάρισα παραδοσιακά ήταν μια ομάδα η οποία αναδείχνει ταλέντα. Και είναι και δικός μας στόχος και είναι και δική μας θέληση αυτό. Ευχαριστούμε.